Ο Νεκτάριος έκανε μια, όπως είχαμε συμφωνήσει, έκανε μια εκτενή παρουσίαση του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσονται κάθε φορά οι τουρκικές στρατηγικές, αλλά και στην προκειμένη τη συγκεκριμένη περίοδο οι κινήσεις που κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος, η τουρκική κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, ο τουρκικός στρατός, το τουρκικό κεφάλαιο στην περιοχή. Θα το πιάσω από εκεί που το άφησε. Ότι οι όποιες εξελίξεις στην Τουρκία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων που έχει να κάνει σίγουρα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, έχει να κάνει με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, έχει να κάνει με τις ρωσοτουρκικές σχέσεις, έχει να κάνει και με τις σχέσεις της Τουρκίας με τη διοίκηση Τραμπ. Δεν λέω γενικά και αόριστα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέω με την παρούσα διοίκηση, η οποία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα σχόλιο μόνο γι' αυτό, επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Θα βγει η Τουρκία, θα διώξουν την Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Θα τις παγώσουν οι Αμερικάνοι την αγορά των F-35, που έχει συμφωνηθεί, και μάλιστα η παράδοση των πρώτων αεροσκαφών θα γινόταν με πολύ ταρατατζούμ λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Θα αγοράσει η Τουρκία τους S-400 από τους πυράβλους από τη Ρωσία. Όλα αυτά τα ερωτήματα επηρεάζονται από διάφορες παραμέτρους. Μία παράμετρος είναι ότι ιστορικά οι ρωσοτουρκικές σχέσεις, και γι' αυτό εμείς κρίνουμε ότι η παρούσα ρωσοτουρκική προσέγγιση έχει έναν ευκαιριακό χαρακτήρα, παραδοσιακά στην ιστορία οι ρωσοτουρκικές συμμαχίες δεν κράτησαν πολύ και συνήθως τέλειωσαν με πικρό τρόπο για την τουρκική πλευρά, με όποια κρατική μορφή και αν είχε, έτσι εν είδη ιστορικού ανεκδότου. Δεύτερον, από τη μία μπορεί να έχουμε κάποιες νέες διαθέσεις έως και εχθρικές από σημαντικό τμήμα της διοίκησης Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, πρέπει να συνυπολογίσουμε, περιμένοντας να δούμε τις εξελίξεις, ότι η Τουρκία, πέρα από ένας μεγάλος παίκτης στην περιοχή, μια χώρα 80 εκατομμυρίων με το μέγεθος και την έκταση που έχει αυτή η χώρα, εξακολουθεί να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ στον κόσμο, μεταξύ όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αυτές είναι παράμετροι που πρέπει να έχουμε στο κεφάλι μας, παρακολουθώντας το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες. Σήμερα όμως δεν θέλω να ασχοληθώ τόσο πολύ με τα γεωπολιτικά, γιατί νομίζω ότι και μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο βαθύ ο Νεκτάριος τα ανέλυσε με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να πάμε λίγο στην τουρκική πολιτική με όλες τις παραμέτρους, την οικονομική κατάσταση, την περιραίωσα ατμόσφαιρα εν ώψη των εκλογών. Δύο είναι τα γεγονότα στο πρόσφατο παρελθόν που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οδεύουμε για τις εκλογές 24 Ιουνίου, που αλλάζουν δηλαδή ραγδαία το μέχρι τότε πλαίσιο στην τουρκική πολιτική και κοινωνία. Το πρώτο είναι το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016. Λάμπρο, μη μιλάς, σε παρακαλώ. Είναι το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016, με όσες σκιές μας έχει μείνει να μάθουμε όταν θα ανοίξουν τα ιστορικά βιβλία πολλά χρόνια παρακάτω. Το δεύτερο γεγονός είναι το δημοψήφισμα του Απριλίου του 2017 με την οριακή επικράτηση του ναι. Το ναι στην Τουρκία επικράτησε, αν θυμάμαι καλά, με 51-49 και με πάρα πολλές κατηγορίες για το εάν και κατά πόσον το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά σε αυτό πραγματικά ψήφισε ο κόσμος. Δηλαδή έγινε ολοθεία. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλωνών έργο είναι αυτό. Λοιπόν,
Αυτά τα δύο γεγονότα επιταχύνουν πολιτικές εξελίξεις και αλλάζουν το πλαίσιο, γιατί αλλάζουν τη μορφή του καθεστώτος. Πρώτον, το αλλάζουν άμεσα, γιατί αμέσως μετά το πραξικόπημα επιβάλλεται καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει επιμηκυνθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή πάμε σε εκλογές με επιβεβλημένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με ό,τι σημαίνει αυτό για, για τον τρόπο που κυβερνάται η χώρα. Δηλαδή με προεδρικά και κυβερνητικά διατάγματα που δεν περνάνε από τη Βουλή. Αράζει λοιπόν ραγδαία το πλαίσιο, την επομένη του αποτυχημένου πραξικοπήματος, και για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα αλλάζει με το δημοψήφισμα, όπου επικρατεί έστω και οριακά, έστω με τον τρόπο που επικράτησε, το αποτέλεσμα που λέει ότι η Τουρκία αλλάζει σύστημα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γίνεται εκτελεστικός πρόεδρος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όποιος εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές 27 Ιουνίου θα είναι ο πρώτος εκτελεστικός πρόεδρος που θα ασκεί με απόλυτη ευχέρεια τα καθήκοντά του. Θα καταργηθεί ο Πρωθυπουργός, είναι μέσα στις συνταγματικές προβλέψεις, και ο πρόεδρος θα καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά δεν είναι όπως στη Γαλλία που θα υπάρχει Πρωθυπουργός, υπάρχει Πρωθυπουργός, παρότι ο πρόεδρος έχει την το καθεδρία. Στην Τουρκία θα καταργηθεί και τυπικά η θέση του Πρωθυπουργού, όπου ο πρόεδρος μεταξύ άλλων θα είναι αρχηγός του στρατεύματος, θα ορίζει όλους τους δικαστές. Εξού, όπως θυμάστε, υπήρξε και η δεδομένη πόλωση, η συγκεκριμένη πόλωση εν όψη του δημοψηφίσματος το Απριλίου του 2017 μεταξύ της πλευράς του Προέδρου Ερντογάν, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, της κυβέρνησης από τη μία, και από την άλλη πλευρά όλοι σχεδόν της αντιπολίτευσης, με την εξαίρεση του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που είδαμε αργότερα θα σας πω γιατί στο δημοψήφισμα συντάχθηκε με τον Ερντογάν. Φάνηκε αργότερα το γιατί. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν ορίζουν το πλαίσιο με το οποίο πάμε σε εκλογές. Καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα πει περιστολή ελευθεριών, καταπάτηση βασικότατων άρθρων του συντάγματος, θα πει πλήρης έλεγχος στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή τα έντυπα, την τηλεόραση και ούτω καθεξής, θα πει όμως και ευρύτατη λογοκρισία και στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Θα πει επίσης ότι, για παράδειγμα, το κόμμα με την τρίτη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, το ΧΕΝΤΕΠΕ, το αριστερό φιλοκουρδικό κόμμα της Τουρκικής Βουλής, έχει τους δύο συμπροέδρους του, τους δύο πρώην συμπροέδρους του στη φυλακή, και έχει και περίπου 5.000 μέλη και στελέχη του επίσης έγκλειστα στις φυλακές, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για στήριξη ή προπαγάνδη της τρομοκρατίας. Στην περίπτωση του κουρδικού κινήματος, στήριξη προπαγάνδης τρομοκρατίας θα πει στήριξη ή προπαγάνδηση των ιδεών και της δράσης του ΠΚΚ. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι κρατουμένων, είτε που ξυλώθηκαν από τους μηχανισμούς του κράτους την επομένη του πραξικοπήματος, είτε που στην πορεία καταδόθηκαν από άλλους με βάση όχι μόνο υπαρκτά στοιχεία αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και φήμες, που είναι για στήριξη μιας άλλου τύπου τρομοκρατίας, την οποία η κυβερνητική ρητορική ταυτίζει με το ΠΚΚ ως διαφορετικές όψεις της ίδιας τρομοκρατίας, που είναι το κίνημα του Φετουλάχ Γκουλέν, που κατά τα σγραφάς έχει πρωταγωνιστήσει στο αποτυχημένο πραξικόπημα. Να σας κάνω εδώ μια παρένθεση. Βγήκε στην επιφάνεια με αφορμή το πραξικόπημα η περιβόητη αδερφότητα του Φετουλάχ Γκουλέν. Επειδή μίλαγε πριν ο Νεκτάριος για τους αδερφούς μουσουλμάνους, η συγκεκριμένη θρησκευτική αδελφότητα δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Καταρχάς μέχρι το 2007, αν θυμάμαι καλά, ήταν σε αγαστή συνεργασία με τον Ερντογάν. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει, μα τι άλλο ήθελα να τους δώσουμε, σε μια έκρηξη οργής απέναντι στους Γκουλενστές.
Δεύτερον, δεν είναι μοναδική αδερφότητα. Υπάρχουν δεκάδες θρησκευτικές αδερφότητες, μπορεί και εκατοντάδες, οι οποίες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, απλά είναι διαφορετικών μεγεθών, διαφορετικών οικονομικών μεγεθών και διαφορετικής επιρροής. Πράγματι, το κίνημα του Γκιουλέν, η αδερφότητα του Γκιουλέν, είχε φτάσει να χτίζει θρησκευτικά σχολεία και οικοτροφία, όχι απλά σε όλη την Τουρκία, όχι απλά σε πάρα πολλές μουσουλμανικές χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία, αλλά ακόμη και στα βάθη της Αφρικής. Ήταν ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο, όπως απεδείχθη, είχε πολύ βαθύτερες ρίζες από όσο πολλοί πίστευαν. Φάνηκε και από τον αριθμό των Γκιουλενικών, όχι μόνο που συνελήφθησαν, αλλά και που ξυλώθηκαν από τους κρατικούς μηχανισμούς. Φάνηκε ότι, ας πούμε, απεδείχθη ότι από το 80 κάτι το δίκτυο του Γκιουλέν έκλεβε τα θέματα των εξετάσεων για τη στρατιωτική ακαδημία για να βάζει δικά του παιδιά να στελεχώνουν αύριο, έτσι βγαίνοντας από τις σχολές, να στελεχώνουν το στρατό. Αυτό, ας πούμε, είχε ως μία από τις απολύξεις ότι την επόμενη του πραξικοπήματος μόνο από την κατηγορία των F-16 ξυλώθηκαν περίπου 60 πιλότοι την τουρκική αεροπορία. Κλείνω αυτή την παρένθεση, πάμε ξανά στο σήμερα. Τι γίνεται με τις εκλογές και σε τι περιβάλλον διεξάγονται. Είπα λοιπόν ότι πάμε σε εκλογές με καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε όλη την περιστολή των ελευθεριών υπάρχει, ας πούμε, μια τελευταία εξέλιξη που πήγε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου σήμερα, όπου μια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία έχει πλειοψηφία η συμμαχία πλέον του ΑΚΕΠΕ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, με το ΜΕΧΕΠΕ, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του Ντεβλέτ Μπαχτσέλη, που είχαν ψηφίσει μαζί ναι στο δημοψήφισμα, πέρασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ένα έκτακτο διάταγμα, ένα νόμο που δίνει την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα και να αλλάζει την νομοθεσία χωρίς επιτήρηση από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μέχρι τις εκλογές. Να ορίζει δηλαδή όλο το πλαίσιο λειτουργίας του δημοσίου, των υπηρεσιών, του πώς, έτσι μέχρι τις 24 Ιουνίου. Παρόλες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, αυτό πέρασε από την Επιτροπή και σήμερα κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου και θα εγκριθεί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουν την πλειοψηφία τα δύο κόμματα. Ένα μόνο από τα παραδείγματα. Πάμε τώρα ένα χρονολόγιο των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων. Στις 20 Φλεβάρι, το ΑΚΕΠΕ του Πρωθυπουργού Γιλντιρίμ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνάπτει επίσημα συμφωνία εκλογική με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του Μπαχτσελή. Ο Μπαχτσελή, δηλαδή, οι εθνικιστές, οι γκρίζοι λύκοι, έρχονται να εξαργυρώσουν πολιτικά μία αρκετά θεαματική στροφή πολιτική που είχαν κάνει με αφορμή το πραξικόπημα και μετά το δημοψήφισμα, με το να στηρίξουν το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν. Πώς το εξαργυρώνει? Με τη σύναψη ενός εκλογικού συνασπισμού που θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές ο συνασπισμός, που λέγεται Λαϊκή Συμμαχία, και στον οποίο συνασπισμό χτες, σήμερα, κάπως έτσι, εντάχθηκε και ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα της εθνικιστικής δεξιάς, το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας. Να σας εξηγήσω λίγο γιατί αυτό είναι πρωτότυπο. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο που υπήρχε στην Τουρκία μέχρι τώρα, απαγορευόταν οι εκλογικοί συνασπισμοί. Κάθε κόμμα κατέβαινε μόνο του και το όριο εισόδου στην Εθνοσυνέλευση είναι 10%. Τι γίνεται τώρα? Αλλάζει, εφόσον έγινε αυτός ο συνασπισμός, αμέσως μετά άλλαξε ο εκλογικός νόμος, ούτως ώστε πλέον να επιτρέπονται οι συνασπισμοί. Γιατί μπορούν. Έχουν την πλειοψηφία. Ποια είναι η... Αμέσως μετά λοιπόν από τη σύναψη αυτή του συνασπισμού αρχίζουν και φουντώνουν τα σενάρια για τις πρόορες εκλογές. Ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα προχωρήσει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν σκέψεις για διάφορες ημερομηνίες για διπλές εκλογές. Γιατί κανονικά και οι βουλευτικές εκλογές και οι προεδρικές αναμένονταν το 19. Οκτώβρη νομίζω οι βουλευτικές, ναι, και Νοέμβρη οι προεδρικές εκλογές.
Αρχίζει λοιπόν μια φημολογία, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θα πάμε σε έκτακτες εκλογές, όταν στις 17 Απριλίου ο Μπαχτσελή, ο εταίρος πλέον του Ερντογάν, βγαίνει και ζητάει πρόορες εκλογές. Γίνεται δηλαδή εντός εισαγωγικών ο λαγός του ΑΚΕΠΕ. Βγαίνει και λέει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί έχουμε οικονομικές και πολιτικές επιχειρήσεις εις βάρος της Τουρκίας και η χώρα μας δυσκολεύεται να αντέξει υπό τέτοιες συνθήκες μέχρι να φτάσουμε στο Νοέμβρη του 19 που είναι κανονικά οι εκλογές. Άρα λοιπόν μετά από αυτό οι εξελίξεις είναι γρήγορες. Υπάρχει συνάντηση Ερντογάν-Μπαχτσελή όπου και επισήμως ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι εκλογές θα είναι διπλές και θα γίνουν στις 24 Ιουνίου. Περιττώ να σας πω ότι ακόμη και αυτή η απόφαση προσπέρασε τελείως τη συνταγματική τάξη της Τουρκίας η οποία λέει ότι από την μέρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκυρήσει πρόορες εκλογές για κάποιο έκτακτο λόγο απαιτούνται τουλάχιστον 90 μέρες για τη διεξαγωγή τους. Ο Ερντογάν τις προκήρυξε 60 κάτι μέρες πριν. Αλλά αυτό τώρα είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια μπροστά στα όσα έχουν επισυμβεί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Εκεί προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί 24 Ιουνίου και όχι ας πούμε τον Αύγουστο που είχε προτείνει ο Μπαχτσελή. Το ερώτημα έρχεται εύκολα. Φαίνεται ότι επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία για να επιχειρηθεί να μπλοκαριστεί η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές αλλά και κατ' επέκταση και στις προεδρικές εκλογές του καινούριου δεξιού κόμματος που έχει φτιαχτεί. Γιατί οφείλω να σας πω ότι από αυτή τη μεταστροφή του κόμματος εθνικιστικής δράσης του ΜΕΧΕΠΕ προς το ΑΚΕΠΕ από τον καιρό του δημοψηφίσματος έχει υπάρξει μια διάσπαση. Η κυρία Μεράλα Ξενέρ που στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε θητεύσει και υπουργήνα σε κυβέρνηση συνασπισμού, τώρα ήταν βουλευτής του κόμματος εθνικιστικής δράσης. Στο δημοψήφισμα έκανε εκστρατεία υπέρ του όχι με ένα σημαντικό τμήμα του κόμματός της. Μην ξεχνάμε ότι το αποτέλεσμα ήταν 51-49, ήταν τελείως οριακό. Και αμέσως μετά το πραξικόπημα σιγά σιγά διαμόρφωσε συνθήκες, αποχώρησε από το κόμμα εθνικιστικής δράσης και έφτιαξε πριν από λίγους μήνες ένα κόμμα που ονομάστηκε το Καλό Κόμμα. Η Γη Πάρτη. Δεν έχουμε τώρα καιρό ούτε μαρκαδόρους και ανάποδη αφήσα για να σας δείξω ποια είναι η ιστορική παραπομπή του λογοτύπου αυτού του κόμματος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας το δώσω ως υποσημείωση βιβλιογραφία για το σπίτι. Υπήρξε λοιπόν η υπόνοια, επειδή υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει κάνει ιδρυτικό συνέδριο 6 μήνες πριν τις εκλογές, με αυτόν τον τεχνικό τρόπο να αποκλειστεί αυτό το κόμμα από τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές ως κόμμα, να μην μπορεί να διεκδικήσει το 10% και κατά συνέπεια η Εξενέρ να μην μπορεί να κατέβει υποψήφια πρόεδρος της Τουρκίας ως πρόεδρος του Καλού Κόμματος, αλλά ως ανεξάρτητη που θέλει 100.000 υπογραφές. Αυτό ξεπερνιέται τελικώς. Ξεπερνιέται με την κοινοβουλευτική οδό, η οποία λέει ότι για να πάρει μέρος ένα κόμμα ως κόμμα στις εκλογές πρέπει να έχει 20 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση. Το Καλό Κόμμα έχει 5 που έφυγαν από το κόμμα του Μπαχτσελή και πήγανε με την Αξενέρ. Αλλά όπως οι κυβερνώντες μπορούν να παίζουν στα όρια του νόμου και να κάνουν τεχνικά τερτύπια, έτσι και η αντιπολίτευση έπραξε το ίδιο. 15 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ΤΖΕΧΕΠΕ, των Κεμαλικών, αποχωρούν από την κοινοβουλευτική τους ομάδα κατ' εντολή του Προέδρου Κιλιτζάρογλου, εντάσσονται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Καλού Κόμματος, παίρνει τη σφραγίδα του κράτους ότι έχει 20μελή κοινοβουλευτική ομάδα και άρα μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές και σήμερα ξαναγυρνάνε στο κόμμα τους, σήμερα που μιλάμε ξαναγύρισαν και θα είναι υποψήφιοι βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων. Έτσι κανονικά. Χρησιμοποίησε και αντιπολίτευση τα νομικήστικα τερτύπια που υπάρχουν στους κανονισμούς για να μην αποκλειστεί κανείς. Τώρα στις 5 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, και αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, συμφωνήθηκε ως απάντηση στον κυβερνητικό συνασπισμό,
Σας είπα για τη συμμαχία ΑΚΕΠ, ΜΕΧΕΠ και του μικρού ΜΠΠ υπό τον τίτλο Λαϊκή Συμμαχία. Στους κόλπους αντιπολίτευσης συγκροτήθηκε μια τετρακομματική συμμαχία για τις βουλευτικές εκλογές που αποτελείται από το ΤΖΕΧΕΠ, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, τους Κεμαλικούς, την αξιωματική αντιπολίτευση, το Καλό Κόμμα της ΑΞΕΝΕΡ, που είναι ένα δεξιό κόμμα με ρίζες στον κλασικό τουρκικό εθνικισμό αλλά και οπαδί του κοσμικού κράτους, ενάντια ας πούμε στην ισλαμική δεξιά του ΑΚΕΠ, και δύο μικρότερα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, το ένα είναι το ΣΑΝΤΕΤ που είναι το κόμμα ευδαιμονίας, εξοκοινοβουλευτικό ισλαμικό κόμμα της δεξιάς που όμως είναι αντιπολιτευόμενο στον Ερντογάν, και σε αυτή τη συμμαχία μπήκε και ακόμα ένα μικρότερο, το Δημοκρατικό Κόμμα, το Democratic Party. Αυτή η συμμαχία λοιπόν συμφωνείται στις 5 Μαΐου και ονομάζεται Εθνική Συμμαχία. Θα κατέβει όλοι μαζί στις βουλευτικές, όπου όπως σας είπα το όριο εισόδου είναι το 10%. Πάμε λίγο στις προεδρικές τώρα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση των εκλογών, ξεκινάνε οι ζυμώσεις, δεδομένου ότι ο Ερντογάν είναι ο κοινός υποψήφιος του φιλοκυβερνητικού συνασπισμού. Ξεκινάνε οι ζυμώσεις στην αντιπολίτευση για το ποιοι θα είναι υποψήφοι. Εκεί έχουμε το εξής φαινόμενο. Αρχίζει ένα σενάριο το οποίο το είχαμε ανιχνεύσει στις όποιες επαφές έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες, μήπως τυχόν βρεθεί μια κοινή υποψηφιότητα της αντιπολίτευσης που να μπορεί να ψηφιστεί από όλους τους πολύ ετερόκλητους χώρους. Για να το πετύχει αυτό μια τέτοια υποψηφιότητα, είτε προέρχεται από το κέντρο είτε από την κεντροδεξιά ή μετριοπαθή δεξιά, πρέπει να έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό για να είναι απειλητική. Να μπορεί στο δεύτερο γύρο να τραβήξει την κουρδική ψήφο, εφόσον οι εκλογές πάνε σε δεύτερο γύρο. Αρχίζει λοιπόν ένα τέτοιο σούσουρο και αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή ο πρόεδρος του μικρού κόμματος ευδαιμονίας που σας είπα πιο πριν, που είναι τώρα στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ο Καραμολάουγλου, ο οποίος είναι και υποψήφιος πρόεδρος τελικά. Αλλά πριν ανακοινώσει υποψηφιότητα αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή και διαμεσολαβεί για να βγει από την τουλάπα του μετά από πάρα πολλά χρόνια και να τεινάξει τις αράχνες και να ξανασχοληθεί κόντρα στον Ερντογάν ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο Αμπντουλά Γκιούλ. Ο Γκιούλ έχει το εξής. Είναι φιλοδυτικός, έχει καλές σχέσεις, πολύ καλύτερες σχέσεις από τις τωρινές σχέσεις του Ερντογάν με τις μεγάλες δυνάμεις. Θεωρείται πιο μετριοπαθής. Είχε μια πιο διαλλακτική στάση όταν όλο όμως το ΑΚΕΠ είχε μια πιο διαλλακτική στάση για το κουρδικό ζήτημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και θα σας πω λίγο παρακάτω κάποια πράγματα. Ο Ερντογάν ήταν αυτός που ξεκίνησε τη λεγόμενη ειρηνευτική διαδικασία για το κουρδικό. Και ήταν και ο ίδιος που την κατέστρεψε. Αλλά αυτό είναι θέμα να το δούμε λίγο παρακάτω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιστάσεις στις διαπραγματεύσεις, με πρώτη την ΑΞΕΝΕΡ, η οποία βγαίνει και λέει ακόμη και αν κατέβει ο κύριος Γκιούλ, εγώ θα είμαι υποψήφια πρόεδρος. Κρατήστε ένα ερωτηματικό, αυτό είναι λίγο περίεργο ως εξέλιξη. Έτσι. Ενώ υποτίθεται ότι όλη η αντιπολίτευση προσπαθούσε να βγει, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει κονσένσους, δεν υπάρχει συνένεση. Ο Γκιούλ βγαίνει και ανακοινώνει ότι δεν θα είναι τελικός υποψήφιος πρόεδρος διότι δεν βρήκε ομοφωνία. Καταλήγουμε λοιπόν στην υπάρχουσα κατάσταση με τους εξής υποψηφίους. Κυβερνητικός συνασπισμός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα Μουχαρέμ Ιντζέ. Ο Ιντζέ κατάγεται από τη Σμύρνη, είναι βουλευτής στη Γιάλοβα, από εκεί που φεύγουν τα φεριμπότια για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται πολύ φλογερός ομιλητής, πολλοί τον λένε πολύ φλογερό λαϊκιστή. Ξεκίνησε με κινήσεις υψηλού συμβολισμού και οι πρώτες του δύο κινήσεις ήταν οι εξής. Πρώτον, πήγε στην Αδριανούπολη με ειδική άδεια από τους δικαστές και επισκέφτηκε στη φυλακή τον ανθυποψήφιό του από το Φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, τον Ντεμιρτάς. Και αυτός είναι ο επόμενος υποψήφιος που θα σας πω, της φιλοκουρδικής αριστεράς, από τη φυλακή ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Ο Ιντζέ λοιπόν ο Κεμαλικός, η πρώτη επίσκεψη που κάνει είναι στο κελί του, στη φυλακή του Ντεμιρτάς, όπου κάνει έκκληση
για προστασία των δικαιωμάτων του κρατούμενου ανθυποψηφίου του. Η δεύτερη επίσκεψη που κάνει είναι η συνάντηση με τον Ερντογάν, όπου εύχεται το ένα στον άλλον καλή επιτυχία. Και η τρίτη κίνηση που έκανε σήμερα είναι ότι πήγε και μίλησε σε κουρδική περιοχή στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπου υποσχέθηκε, που για κεμαλικό υποψήφιο αυτό είναι ριζοσπαστική κίνηση, υποσχέθηκε ότι αν εκλεγεί πρόεδρος θα προχωρήσει ξανά σε μια διαδικασία διαλόγου για το κουρδικό με ειρήνη. Διότι οφείλω να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει στην νοτιοανατολική Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που κατέρευσε η ειρηνευτική διαδικασία, είναι ένας χαμηλής έντασης πόλεμος μες στην ίδια τη χώρα. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές σε πόλεις με πλειοψηφία κουρδικού πληθυσμού. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη περιστολή ελευθεριών. Σας θυμίζω ότι στο δημοψήφισμα σε πάρα πολλές κουρδικές πόλεις δεν έγιναν εκλογικά τμήματα για να αναγκάσουν τους Τούρκους πολίτες κουρδικής καταγωγής να μπουν σε πούλμαν και να ταξιδέψουν 40, 50, 70 χιλιόμετρα για να ψηφίσουν σε άλλες πόλεις, με τη δικαιολογία των κινδύνων ασφαλείας, όπου τους σταμάταγε η αστυνομία κάθε μισό χιλιόμετρο και τους έκανε checkpoint. Έξω από τα εκλογικά τμήματα υπήρχαν τεθωρακισμένα οχήματα. Μέσα στα εκλογικά τμήματα στην νοτιοανατολική Τουρκία υπήρχαν ένοπλοι, στρατιώτες ή στρατοχωροφυλακοί. Και καταλαβαίνετε υπό ποιες συνθήκες έγινε η ψηφοφορία σε αυτές τις περιοχές. Ο Ιντζέ λοιπόν υπόσχεται ειρήνευση και διάλογο ξανά για το κουρδικό. Για ένα κεμαλικό υποψήφιο αυτό είναι μια νέα εξέλιξη. Διότι οφείλω να σας πω, σας το είπα, ο Ερντογάν ξεκίνησε την ειρηνευτική διαδικασία. Ο κεμαλισμός παραδοσιακά, και το Τζέχεπε σίγουρα τα τελευταία χρόνια που διεξήχθη η ειρηνευτική διαδικασία, έχουν πάρα πολύ κριτική στάση για τους Κούρδους και για το ζήτημα το κουρδικό των Τούρκων πολιτών κουρδικής καταγωγής. Έτσι, και έχουν και πολύ ισχυρή ρητορία περί κουρδικής τρομοκρατίας. Σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το ΑΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν υποψήφιοι είναι ο Ερντογάν, ο Μουχαρέμ Ιντζέ από τους κεμαλικούς, ο Ντεμιρτάς από τη φυλακή για την αριστερά, τη φιλοκουρδική, η Αξενέρ, η ηγέτιδα του καλού κόμματος, και διάφοροι άλλοι μικρότεροι. Προτού μπω στον πειρασμό να σας κάνω κάποιες προβλέψεις, θέλω να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε λίγο για την τουρκική οικονομία. Ο Νεκτάριος είπε έναν από τους λόγους που οδήγησαν τον Ερντογάν να προκηρύξει εκλογές, συζητώντας για τη γεωπολιτική σκοπιά. Είπε ότι για πόσο ακόμα θα αντέχει το τουρκικό κράτος να συνεχίζει πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία. Δηλαδή θα άντεχε μέχρι τον Νοέμβρη του 19 που ήταν η επίσημη ημερομηνία των εκλογών. Εμείς λέμε όχι. Γιατί? Ειδικά γιατί η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που υποστηρίζουν ότι η τουρκική οικονομία παραμένει ισχυρή, επικαλούμενοι δύο πράγματα. Πρώτον, τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, 2017 7,4% επίσημα στοιχεία. Δεύτερον, το χαμηλό δημόσιο χρέος, το σχετικά χαμηλό δημόσιο χρέος. Τρίτον, την αύξηση των εξαγωγών της χώρας λόγω της υποτίμησης τουρκικής λίρας. Αυτή η ανάλυση είναι λάθος όμως. Πρώτον, γιατί? Ένα, έχει εκτιναχθεί το ιδιωτικό χρέος και μεγάλο μέρος του, κυρίως στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, είναι σε σκληρά νομίσματα, είναι δηλαδή σε ευρώ ή δολάριο. Γεγονός που κάνει την αποπληρωμή αυτού του ιδιωτικού χρέους εξαιρετικά απίθανη, ακριβώς λόγω της ραγδαίας υποτίμησης της λίρας. Η λίρα έχει υποτιμηθεί 100% τα τελευταία 5 χρόνια. Και ειδικά την τελευταία περίοδο κατρακυλάει. Έχει υποτιμηθεί. Έχει υποδιπλασιαστεί η αξία της. Ναι. Σωστό, έτσι είναι σωστό. Να πούμε κάποια στοιχεία για να καταλάβετε περισσότερο γι' αυτό.
Ενώ έχουν γίνει αλλεπάλληλες οι σκέψεις του Προέδρου Ερντογάν με τον Κεντρικό Τραπεζίτη, με τον Υπουργό Οικονομικών, με όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους, και έχουν πάρθει κάποια μέτρα, η λίρα συνεχίζει να κατρακυλάει έναντι του ευρώ και του δολαρίου. Να δούμε μέτρα. Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες που είναι κρατικές, η Ζηράτ που είναι η αγροτική τους τράπεζα και η Χάλκμπανκ που είναι η λαϊκή τράπεζα, αποφάσισαν μετά από αυτή την κυβερνητική σύσκεψη να μειώσουν τα επιτόκια των δεκαετών στεγαστικών δανείων κάτω από το 1%. Μέχρι τώρα ήταν στο 1,23%, τώρα πήγαν στο 0,98% μηνιαίως για τα δεκαετή στεγαστικά δάνεια. Εκεί ποιο είναι το πρόβλημα? Εκεί το πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Πρώτον, ότι πολλά από αυτά τα δάνεια, όπως και επιχειρηματικά, είναι σε ξένο νόμισμα και οι πολίτες τώρα που κατρακυλάει λίρα αδυνατούν να τα αποπληρώνουν. Δεύτερον, σκάει η φούσκα του real estate. Η φούσκα του real estate στην Τουρκία είναι υπερπολαπλάσια της φούσκας που ζήσαμε στην Ελλάδα προ-κρίσης. Γιατί σκεφτείτε και το μέγεθος, σκεφτείτε τις εκτάσεις, σκεφτείτε τους αστικούς ιστούς, σκεφτείτε τι χτίστηκε εκεί μέσα προς πώληση, πολυτελεία, συγκροτήματα κατοικιών με γυμναστήριο, security, πισίνα, εμπορικό κέντρο και ούτω καθεξευτό ήταν το πρότυπο, ουρανοξύστες με τέτοιου είδους κατοικίες. Αυτή η φούσκα σκάει με πάταγο αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δεύτερον, πολλές μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις όπως τουρκικές αερογραμμές έχουν πολύ υψηλά χρέη, είναι εκτεθειμένα, έχουν με υψηλή έκθεση σε χρέη. Για το πρώτο τρίμηνο φέτος, οι τουρκικές αερογραμμές πανηγυρίζουν που μείωσαν ελάχιστα το χρέος τους, το οποίο όμως είναι τεράστιο. Επίσης, υπάρχουν τώρα αναλυτές, τελευταία εξέλιξη, που εκτιμούν ότι η τουρκική λίρα θα είναι από τα περιφερειακά νομίσματα που θα επηρεαστούν πάρα πολύ σκληρά από την εκ νέου διαμάχη της Δύσης με το Ιράν. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν ότι αποχωρούν από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το Ισραήλ με το Ιράν άρχισαν να ανταλλάσσουν πυράβλους από χτες το βράδυ. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα στην Die Welt, άρθρα που βγαίνουν από τη Standard & Poor's, άρθρα από αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λένε ότι είναι τόσο το έλλειμμα, τόσο υψηλός ο πληθυρισμός που δεν είναι βιώσιμα, δεν είναι βιώσιμα μεγέθη. Να σας πω μόνο ότι το έλλειμμα, το τουρκικό έλλειμμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει αυξηθεί 10, κατά 10 φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Η κατάσταση λοιπόν στην οικονομία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται οι εκλογές. Υπάρχει τεράστια φυγή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είχαν σταθμεύσει στην Τουρκία. Υπάρχει λόγω της υποτίμησης της λίρας άνοδος των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων που σε πολλές περιπτώσεις είναι και βασικά προϊόντα όπως τη διατροφή. Δηλαδή χαρακτηριστικά, ας πούμε, οι μπανάνες είναι πιο ακριβές από το ελληνικό σούπερ μάρκετ, στο τουρκικό σούπερ μάρκετ. Ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Είδη διατροφής βασικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί και στην τουρκική αγροτική παραγωγή μπορεί να μην εντάσσονται στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν ακολουθήσει μια παρόμοια καταστροφική πορεία για την εγχώρια παραγωγή. Και τώρα την πληρώνουν γιατί εισάγουν με πολύ ξεπεσμένο νόμισμα προϊόντα που γίνονται πολύ ακριβά λόγω της πτώσης του νομίσματός τους. Λόγω της κατάρρευσης του νομίσματός τους. Αρχίζει λοιπόν και μπαίνει ένα ερώτημα για το εάν και κατά πόσο η κοινωνική συμμαχία που έχτισε από το 2001 μέχρι σήμερα ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ θα ξανασταθεί στα πόδια της για να κερδίσει στις 24 Ιουνίου. Γιατί έχει ρήγματα. Πρώτο είναι το ρήγμα αυτού του ασφικτικού κλίματος. Γιατί δεύτερο είναι το ρήγμα της οικονομικής κρίσης.
ένας από τους μεγάλους πυλώνες, κοινωνικούς πυλώνες, κοινωνικές δυνάμεις στήριξης του ΑΚΕΠΕ και του Ερντογάν ήταν οι λαϊκές τάξεις. Γιατί ο Ερντογάν κέρδισε το ένα μετά από μια τεράστια τραπεζική και οικονομική κρίση στην Τουρκία, υποσχόμενο σταθερότητα και επιβίωση των ανθρώπων, και το έκανε. Έχοντας υπουργό οικονομικών τον Μπαμπατζάν, αν θυμάστε παλιότερα, έναν άνθρωπο με πολύ καλό προφίλ καθηγητή και καλό προφίλ στη Δύση που σταθεροποίησε τις τράπεζές τους και ούτω καθεξής, αλλά και πώς, αυξάνοντας κατώτατα τις συντάξεις, αυξάνοντας κατώτατα τους μισθούς, βάζοντας τις λαϊκές τάξεις στο πολιτικό παιχνίδι, διαρθρώνοντας έτσι τη δουλειά του κόμματός του ώστε να χαρτογραφεί τις ανάγκες πολυκατοικία την πολυκατοικία σε κάθε γειτονιά της Τουρκίας, το χειμώνα να μοιράζει κάρβουνα, στις θρησκευτικές γιορτές να μοιράζει κρέας, να βρίσκει δουλειά στα άνεργα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Ένας τεράστιος μηχανισμός χτισήματος και αναπαραγωγής ηγεμονίας στην καθημερινότητα που η παλιά ελιτίστικη πολιτική τάξη της Τουρκίας δεν διέθετε, εξού και ιτήθηκε τόσες αλλεπάλληλες φορές πριν το πραξικόπημα, με δημοκρατικό τρόπο κέρδισε 15 εκλογές ο Ερντογάν, μπορεί και παραπάνω, διαφόρων τύπων, έτσι, εκλογές. Χτίστηκε μια ηγεμονία, δεν είναι από το 2001 ότι κυβερνάμε τρόμο ή με επιβολή ή με αυταρχισμό. Η πρώτη περίοδος ήταν τελείως διαφορετική. Θα μου πείτε, άλλαξε τόσο θεαματικά? Όχι. Άλλαξε τακτική. Δεν άλλαξε στρατηγική. Ο Ερντογάν τη στρατηγική του μας την έχει πει όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Έχει πει αστειευόμενο σε μια ομιλία του: η δημοκρατία είναι σαν ένα τρένο, επιβιβαζόμαστε όταν φτάσουμε στον προορισμό μας, μπορεί και να κατέβουμε. Όσο ανατριχιαστικό και αν ακούγεται αυτό. Στρατηγική λοιπόν δεν αλλάζει. Στρατηγική, στόχοι βασικοί διαμορφώνονται από την αρχή της διακυβέρνησής του. Αλλάζει ο τρόπος άσκησης της εξουσίας για λόγους που ανέλησα πιο πριν. Τι έχουμε μπροστά μας τώρα? Πέρα από το ότι θα έχουμε μπροστά μας τον πρώτο εκτελεστικό πρόεδρο με όλες τις υπερεξουσίες που σας ανέλησα, έχουμε και την εδραίωση του λεγόμενου οράματος της Νέας Τουρκίας, η οποία επιταχύνεται μετά από τα δύο κορυφαία αυτά γεγονότα, το πραξικόπημα και τη συνταγματική αναθεώρηση. Το όραμα της Νέας Τουρκίας βασίζεται σε τρεις μεγάλους πυλώνες. Ο πρώτος είναι το σουνιτικό Ισλάμ, ο δεύτερος είναι ο τουρκικός εθνικισμός, ο πατροπαράδοτος εθνικισμός, και ο τρίτος είναι ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός. Έχουμε δηλαδή τη μετατροπή του ΑΚΕΠΕ σταδιακά από ένα κόμμα που καλλιεργεί το προφίλ μιας μετριοπαθούς ισλαμικής δεξιάς, ενός μετριοπαθούς πολιτικού Ισλάμ, σε ένα κόμμα το οποίο οδηγεί τη χώρα, είναι ας πούμε μηχανοδηγός που οδηγεί την τουρκική κοινωνία πρώτον στην ισλαμοποίηση της πολιτικής ζωής, αλλά δεύτερον και στην επιβολή ας πούμε των θρησκευτικών καταναγκασμών. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον κοινωνικό σχηματισμό της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν πολλές απολύξεις, και μετά αν πάμε και στις γεωπολιτικές προεκτάσεις έχουν απολύξεις και εκτός Τουρκίας. Η επιρροή της Τουρκίας στα Βαλκάνια, οι τρόποι που επιβάλλεται η διείσδυση της Τουρκίας στην Αλβανία, στο Κόσοβο, στη Φύρομ, όχι τόσο. Η παρουσία, η τουρκική πολιτική στη Βόρεια Κύπρο. Για πρώτη φορά ανοίγουν θρησκευτικά σχολεία στη Βόρεια Κύπρο. Σας θυμίζω ότι διενέξεις σε κυπριακό έδαφος από την δεκαετία του 60 Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δεν βασίστηκαν στη θρησκευτική διαφορά. Οι συγκρούσεις που υπάρχουν ήδη από τη δεκαετία του 60 βασίστηκαν στην εθνοτική διαφορά και στους δύο εθνικισμούς. Δεν βασίστηκαν τόσο στο θρησκευτικό στοιχείο. Τώρα, μαζί με την μεταβολή του πληθυσμού στη Βόρεια Κύπρο, τη ραγδαία λόγω των επικισμών μετά το 1974, τον οργανωμένο επικισμού, που πλέον
από τις 600.000 που κατοικούν στο βορρά, γύρω στις 130.000 είναι πλέον οι Τουρκοκύπροι που έχουν απομείνει στο βόρειο τομέα. Αλλάζει και το παιχνίδι για την πολιτισμική ηγεμονία. Σας λέω, για πρώτη φορά θρησκευτικά σχολεία. Όλες αυτές οι αδερφότητες που σας έλεγα στην αρχή, ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που είχαν ήταν αυτός. Γιατί η κεμαλική παράδοση είχε διώξει αυτά τα εργαλεία από την εκπαίδευση, από τον κρατικό μηχανισμό, από τη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής, ή από τις δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα έχουμε μια ταχύτατη επαναφορά και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα εξαιτίας της επιβολής αυτού του μοντέλου, αυτού του οράματος της Νέας Τουρκίας. Το ανοιχτό ερώτημα λοιπόν που μένει, για να τελειώσω με αυτό, είναι τι θα γίνει στις 24 Ιουνίου. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μας κάνουν να ανησυχούμε. Ένας λόγος είναι ότι οι εκλογές, όπως σας είπα, διεξάγονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με ό,τι σημαίνει αυτό για την περιστολή της συνταγματικής τάξης. Δεύτερον, από το δημοψήφισμα κιόλας, το εκλογικό δικαστήριο, το αντίστοιχο που έχουν στην Τουρκία, το ανώτατο δικαστήριο, έχει κρίνει έγκυρους τους φακέλους χωρίς φραγίδα. Τρίτον, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πόσο ομαλά, όπως σας έλεγα και πιο πριν, θα διεξαχθούν οι εκλογικές διαδικασίες στην νοτιοανατολική Τουρκία, που μιλάμε για μεγάλους πληθυσμούς. Είναι λοιπόν πολλές οι παράμετροι που είναι ανησυχητικές για τον τρόπο έκβασης αυτών των εκλογών. Πάμε λίγο τώρα στο πολιτικό κομμάτι και όχι σε αυτό το σκοτεινό κομμάτι, ας πούμε, των εκλογών. Πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα υπέρ του Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουν δημοσιευτεί δημοσκοπήσεις που στη Λαϊκή Συμμαχία, τη Συμμαχία ΚΕΠΕ με ΧΕΠΕ, δίνουν μέχρι 42% για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να δούμε τι αντανακλάσεις θα έχει και στην προεδρική εκλογή. Αν η συμμαχία αυτή γράφει τέτοια σκορ για τη βουλευτική κάλπη, αν ο Ερντογάν θα μπορέσει να κάνει αυτός που είναι ο βασικός του στόχος, ποιος είναι ο βασικός του στόχος, δεν θέλει να πάμε σε δεύτερο γύρο. Γιατί αν πάμε σε δεύτερο γύρο, υπό την παρούσα πόλωση, ακόμη και αν δεν έγινε κατορθωτό η αντιπολίτευση να έχει μια κοινή υποψηφιότητα βασική ή να είναι κάποιος υποψήφιος που θα μπορούσε πολύ εύκολα να τραβήξει την ψήφο των Κούρδων και των αριστερών, υπό την παρούσα πόλωση μπορεί οι Κούρδοι ή οι αριστεροί να πάνε στο δεύτερο γύρο και να ψηφίσουν το δεύτερο υποψήφιο. Και εδώ μιλάμε για μεγάλες ποσότητες ανθρώπων. Το ΧΕΝΤΕΠΕ στις διπλές εκλογές του 2015 πήρε τον Ιούνιο 13% με όριο εισόδου το 10%, και τον Οκτώβρη του 2015, με τα τεθωρακισμένα έξω από τα εκλογικά κέντρα, πήρε 10%. Μπήκε στη Βουλή. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Ντεμιρτάς, που είχε κατέβει υποψήφιος πρόεδρος στις προηγούμενες προεδρικές, είχε πάρει 9%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας πυρήνας κόσμου, αριστερός ή κουρδικής καταγωγής και ούτω καθεξής, που είναι περίπου σε αυτό το πλαίσιο, ο οποίος θα πάει στον πρώτο γύρο σίγουρα να ψηφίσει, γιατί έχει τον υποψήφιό του, με όση βαρύνουσα συμβολική σημασία έχει το γεγονός ότι είναι έγκλειστο στη φυλακή και θα πάει να τον ψηφίσει ακόμη πιο φανατικά γι' αυτό. Και ενδέχεται αυτός ο κόσμος μέσα στην πόλωση, ακόμη και αν δεν γουστάρει τον αυτόν που θα βγει δεύτερος, δηλαδή τον Ιντζέ ή την Αξενέρ, αν ο Ερντογάν δεν βγει από τον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο να κλείσει τη μύτη του και να πάει να ψηφίσει κατά του Ερντογάν. Υπάρχουν όμως και άλλες παράμετροι. Το κουρδικό στοιχείο δεν ψηφίζει όλο ΧΕΝΤΕΠΕ, δεν ψηφίζει όλο αριστερά. Υπάρχει σημαντικό λαϊκό κομμάτι κουρδικού, Τούρκων πολιτών κουρδικής καταγωγής που ψηφίζει ΑΚΕΠΕ. Και το ΑΚΕΠΕ δεν είναι διατεθειμένο να αφήσει εύκολα αυτόν τον κόσμο.
Και ήδη ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής του εκστρατείας στοχεύει σε αυτό το ακροατήριο. Να τους υποσχεθεί επαναφορά της σταθερότητας ότι κοιτάξτε οι τρομοκράτες που σας κατάντησαν να έχετε τέτοια προβλήματα, δεν τα κάναμε εμείς. Εμείς αμυνόμαστε για να μείνει η κοινή μας πατρίδα, η χώρα μας, σε σταθερότητα απέναντι στους τρομοκράτες. Δηλαδή το ΧΕΝΤΕΠΕ, το ΠΚΚ που είναι ένοπλο κτλ. Κτλ. Υπάρχει μία παράμετρος τέτοια στο κουρδικό στοιχείο. Είναι πολλές μεταβλητές. Εγώ ρισκάρω να σας πω ότι δεν αποκλείω καθόλου να βγει Ερντογάν από τον πρώτο γύρο. Γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, ακόμη και μπακαλίστηκα μαθηματικά να βάλουμε κάτω τις τρεις υποψηφιότητες που έχει απέναντί του, ενδέχεται να μην πιάσουν 50% οι τρεις. Να μην του κόψουν δηλαδή την εκλογή από τον πρώτο γύρο. Υπάρχει ένα μεγάλο ασανσέρ μεταξύ 12 και 20-22 που είναι αξενέρ, επειδή είναι καινούριο κόμμα, έτσι, δεν ξέρει κανείς πού θα κάτσει η μπίλια. Υπάρχει υποψηφιότητα του Ιντζέ, ο οποίος είναι καλός ομιλητής κτλ. Δεν είναι όμως κάποια μεγάλη βασική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης. Είναι ο μονίμως δεύτερος υποψήφιος πρόεδρος στα συνέδρια του Τζέχεπέ, που πάντα χάνει από το Κιλιντάρογλου παίρνοντας ένα 20% του κόμματος, να σας το πω έτσι. Ο μονίμως δεύτερος στο κόμμα του. Για να καταλάβετε. Και υπάρχει ο Ντεμιρτάζ, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει εκστρατεία. Δεν μπορεί να κάνει εκστρατεία δι' αντιπροσώπων. Γιατί είναι στη φυλακή και ακόμη και αν υπάρχει πείσμα στον κόσμο που στηρίζει το ΧΕΝΤΕΠΕ, υπάρχουν 5.000 μέλη του στη φυλακή. Έχουν ξυλωθεί δήμαρχοι, έχουν αφαιρεθεί βουλευτικές ιδιότητες. Υπάρχει φόβος. Έτσι. Υπάρχει πείσμα από τη μία, τσαλώνεται πολλοί κόσμος, αλλά κι άλλος ένας κόσμος ψηφοφόροι φοβούνται. Γιατί όταν θα πας στο εκλογικό τμήμα και θα είναι απ' έξω και θα σου λένε καλημέρα. Λοιπόν, ρευστά τα πράγματα. Σας λέω, το βασικό ερώτημα είναι, θα καταφέρει την πρώτη Κυριακή να πιάσει το 50% συν μία ψήφο ή μετά μπορεί και να δούμε αυτά που δεν περιμένουμε, αν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Έχουν συμβεί διάφορα ευτράπελα που είναι ωραία. Το τελευταίο ήταν το περιβόητο hashtag TAMAM στα κοινωνικά δίκτυα. TAMAM θα πει καλά, θα πει εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις θα πει και φτάνει. Ο πρόεδρος είπε σε μια δήλωση, αν μου πει ο λαός TAMAM, φεύγω. Και δημοσιεύτηκαν από την ώρα που υπόθηκε αυτό, όχι θα σας το πω, έτσι για να κλείσω ελαφραίνοντας λίγο το κλίμα. Θα σας το πω τώρα. Πού το έχω αυτό, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, λοιπόν, μέσα σε 12 ώρες, στο Twitter μόνο, υπήρξαν 2 εκατομμύρια ποσταρίσματα με το hashtag TAMAM. Και μέσα σε αυτούς ήταν και η Αξενέρ και ο Ιντζέ και ο Καραμολάουλου του κόμματος Ευδαιμονίας, ακόμη και οι συνεργάτες του Ντεμιρτάς που είναι φυλακισμένος, το τουιτάραν εκ μέρους του. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θέλετε να σας περιγράψω ποια είναι η εικόνα στα τουρκικά μίντια, στην καθημερινότητα. Ο Sky μπροστά τους είναι παγκόσμιο μνημείο πολυφωνίας, θέλω να σας πω. Και να σας πω και το εξής, γιατί πολλοί αναρωτιούνται για την αντανάκλαση στα ελληνοτουρκικά. Πρώτον, η ελληνοτουρκική ατζέντα δεν υπάρχει στην προεκλογική ατζέντα της Τουρκίας, ξεχάστε το. Υπάρχουν μόνο κάποιες σποραδικές δηλώσεις. Κατά του Ερντογάν, που λένε και Μαλική, τους έδωσε νησιά, του λέει και Αξενέρ, τους έδωσε νησιά και ούτω καθεξής. Τα ελληνοτουρκικά ποτέ δεν ήταν στην κορυφή της ατζέντας της εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας. Τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας μπορεί να έχουν ένα κομμάτι της θάλασσας που την ενδιαφέρουν, αλλά τα βασικά είναι αυτά που ανέλυε πριν ο Νεκτάριος, είναι κάτω. Ο Ερντογάν όταν φύγει, προσβάλλει τη συνθήκη της Λοζάνης μήνες πριν, δεν το κάνει κοιτώντας τις βραχονισίδες στο Αιγαίο. Το κάνει θυμόμενος τη Μοσούλη, εκεί που είναι τα πετρέλαια.
Εξού λοιπόν και στην ατζέντα των εκλογών δεν υπάρχει καθόλου ψηλά το ζήτημα το ελληνοτουρκικό. Η ατζέντα είναι ο πόλεμος που έγινε στη Συρία, όπου κανείς δεν μπορεί να εναντιωθεί πολύ πέρα από το ΧΕΝΤΕΠΕ. Είναι η οικονομική κρίση, είναι και η κρίση ασφάλειας στη χώρα, η τρομοκρατία και όλο αυτό το κομμάτι που έρχεται στην ατζέντα, και σίγουρα το πρώτο απ' όλα είναι η αλλαγή καθεστώτος που προσπάθησα να σας παρουσιάσω. Μπορούμε μετά τις εκλογές να ξανασυζητήσουμε, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα. Θα γράψουμε και άλλα πολλά πράγματα μέχρι τις 24 Ιουνίου, όσοι παρακολουθείτε, γιατί οι εξελίξεις είναι γρήγορες και έχουν ενδιαφέρον. Έχει ξανακινηθεί η πολιτική τράπουλα στην Τουρκία μετά από μια περίοδο πάγου λόγω του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Τώρα τα πράγματα είναι θερμά. Κινείται το πολιτικό παιχνίδι και γι' αυτό έχει ξαναποκτήσει ενδιαφέρον